Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Χριστός Ανέστη, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, βρισκόμαστε στο φιλόξενο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου. Το παρεκκλήσι είναι αφιερωμένο στην Αγία Σκέπη και στην Αγία Φιλοθέη. Ευχόμαστε με τις πρεσβείες τους να έχουμε μία ζωντανή συζήτηση με τον πατέρα Κωνσταντίνο Τερκεσίδη. Αληθώς Ανέστη, καλώς ήρθατε. Πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας. Χαιρόμαστε πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, Σοφία. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Βρισκόμαστε εδώ σε μία γειτονιά λαϊκή. Βεβαίως. Που φέρει μνήμες και φορτία από πατρίδες περασμένες αλλά όχι λησμονημένες. Και πατρίδες που ήταν μια φορά πατρίδα, οπότε ήταν, είναι πάντα πατρίδα. Βεβαίως. Βέβαια, εδώ η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή μας είμαστε στο Δήμο Κερατσινίου, αλλά η γειτονιά μας είναι η Αμφιάλη, όπου και εδώ βεβαίως υπάρχει προσφυγικό στοιχείο. Αλλά εδώ έχουμε και πολύ νησιωτικό στοιχείο, νησιώτες πολλούς, οι οποίοι είναι επίσης ευλαβείς άνθρωποι. Βέβαια. Και πολύ έντονο μανιάτικο στοιχείο, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι είναι άνθρωποι λεβέντες και δυναμικοί ακριβώς. Και αυτό το μοσαϊκό προσφύγων, νησιωτών και μανιατών για μας είναι ένας θησαυρός εδώ για την ενορία. Δημιουργεί έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Εκρηκτικό, αλλά πάντοτε με δημιουργική διάθεση. Ναι. Και είναι πολύ όμορφα, δόξα τω Θεώ. Εσείς βρίσκεστε εδώ πόσα χρόνια διακονείτε? Με τη χάρη του Θεού έχω συμπληρώσει 20 χρόνια. Όταν χειροτονήθηκα, ήρθα εδώ πέρα κατευθείαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο κύριος Αλέξιος, με τοποθέτηση εδώ στον Άγιο Αντώνιο. Και είμαι 20 χρόνια με τη χάρη του Θεού ιερέας. 20 ολόκληρα χρόνια. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι πολλά, γιατί έχουμε ιερείς που είναι πολλά περισσότερα χρόνια και καμιά φορά ακούγοντας ότι διακονούν το Άγιο Θυσιαστήριο 20 και 30 και 40 χρόνια, με πιάνει δέος όταν ακούω, ας πούμε, τόσα πολλά χρόνια. Ναι. Γιατί πραγματικά αισθάνομαι πολύ λίγος και πολύ μικρός. Και αλλά και μία διάστημα μέρα μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο είναι... Σαφώς, από την πρώτη στιγμή. Αλλά εντάξει, όσο περνά τα χρόνια, τόσο γεμίζει και η καρδιά και ο νους του ιερέως που βρίσκεται στο θυσιαστήριο. Ναι. Τι βλέπετε σε αυτή την 20ετία που διακονείτε εδώ στο ναό? Ποια είναι μία διαφορά που εντοπίζετε στον κόσμο, ας πούμε, που έρχεται? Νομίζω δεν θα πω κάτι πρωτότυπο. Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι η κοινωνία μας αλλάζει πολύ γρήγορα, με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εντάξει, επειδή 20 χρόνια είμαι ιερέας, αλλά είμαι από μικρό παιδάκι μες στην Εκκλησία. Ναι. Μπορώ να θυμηθώ και τα χρόνια πριν, πως παιδίος, νέος, ήμουν μέσα στο ναό, ναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ο κόσμος δυσκολεύεται αρκετά, από κάθε άποψη, και οικονομική στην καθημερινότητά του, τα προβλήματα, τα άγχη, οι αγωνίες τους αυξάνονται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι περνώντας τα χρόνια δημιουργούμε ανάγκες περισσότερες, οπότε νομίζω ότι τα πράγματα και από αυτό δυσκολεύουν. Ναι. Υπάρχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ανάγκες πραγματικές και ανάγκες φανταστικές. Και φανταστικές που δημιουργούνται, γίνονται ανάγκες, και αυτό δημιουργεί ένα μεγαλύτερο άγχος στον κόσμο. Βέβαια, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε και επιμαντικά μέσα στην Εκκλησία είναι η προσέγγιση της νεολαίας, των νέων ανθρώπων. Ναι. Γιατί θα λέγαμε ότι ίσως τα δικά μας χρόνια, και πάλι αυτό ίσως ακουστεί λίγο έτσι κλισέ να το πω. Αλλά είχαμε πρότυπα και πορευθήκαμε τέτοια πρότυπα. Τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, τα πρότυπα όχι ότι δεν υπάρχουν, απλά αλλάζουν. Εννοείται πρότυπα από τον δημόσιο βίο ή πρότυπα, ας πούμε, από τις
οικογένειες που σήμερα ναι. βλέπουμε ότι πάρα πολλές οικογένειες δεν ναι. συμπορεύονται, ναι. ας πούμε. Νομίζω ότι εγώ δεν θα το θέσω έτσι στα πρόσωπα, αν είναι του δημοσίου βίου ή του ιδιωτικού βίου. Mm-hmm. Θα το θέσω περισσότερο στο θέμα των αξιών και των αρχών, ναι. Οι οποίες πλέον έχουν μια άλλη, έτσι, παίρνουν μια άλλη μορφή, τον κόσμο μας, γύρω μας. Εντάξει, ο νέος άνθρωπος, επειδή έχει και την ορμή, τον ενθουσιασμό, πολλές φορές παρασύρεται από πρότυπα τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα. Ναι. Και γιατί πολλές φορές και εμείς δεν είμαστε και εύκολα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είπε είναι ο ενθουσιασμός της νεότητας. Ναι. Έτσι και η αναζήτηση του διαφορετικού, του νέου, η αμφισβήτηση πολλές φορές τα παραδοσιακά πρότυπα, τα οποία βέβαια είναι θεμητό αυτό, έτσι, και άλλωστε την αμφισβήτηση τη θέλουμε και εμείς, ναι. την επιζητούμε. Λαχταρούν γιατί μέσα από αυτή την αμφισβήτηση. Γιατί την αποδοχή και δεν την βρίσκουν και τι λαχταρούν και έτσι τους... Θα έλεγα λαχταρούν την προσοχή περισσότερο. Την προσοχή μας, την οποία ακριβώς λόγω του ότι έχουμε πολλές μέρημνες και σκοτούρες στην καθημερινότητά μας, δεν τους τη δίνουμε. Ναι. Και αυτό ξεκινάει από την πολύ μικρή ηλικία νομίζω. Οι γονείς πλέον δεν είναι πολλές ώρες στο σπίτι, αναγκαστικά, γιατί εργάζονται. Οπότε και τα παιδιά δεν έχουν την κατάλληλη προσοχή. Μπορεί να έχουν την προσοχή του ντυσίματος, του φαγητού, ξέρω εγώ, ναι. του σχολείου, αλλά δεν έχουν εκείνη την ιδιαίτερη προσοχή που παλιότερα υπήρχε στις παλιότερες οικογένειες, παλιότερες γενιές. Ναι. Μπορεί οι γονείς παλιότερα να μην ήταν τόσο εγγράμματοι ή τόσο σπουδαγμένοι, αλλά είχαν χρόνο με τα παιδιά τους. Είχαν χρόνο και ήταν και μεγαλύτερες οικογένειες, ενώ μια οικογένεια χωρούσε πολλές γενιές ανθρώπων κάτω από την ίδια στέγη. Πράγμα που πλέον δεν συμβαίνει. Και υπήρχε αυτό το πλησίασμα, αυτή η ενότητα ναι. που υπήρχε, η οποία θα λέγαμε ότι με έναν τρόπο, ας πούμε, και μέσα στην Εκκλησία αποτυπώνεται. Ναι. Αλλά στην εποχή μας τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και για τα παιδιά μας. Και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και οι περισσότεροι ιερείς έτσι που το συζητάμε, η αγωνία μας είναι αυτή για τα νέα παιδιά. Όχι τόσο να προσεγγίσουν την Εκκλησία αυτή καθεαυτή, γιατί αυτό, ξέρεις, είναι και ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα του καθενός, ένα βίωμα προσωπικό, το οποίο ο Θεός το καθορίζει αυτό στην κατάλληλη στιγμή για τον καθένα. Ακριβώς. Δεν έχω αυτή την αγωνία, δηλαδή. Ναι. Η αγωνία είναι περισσότερο για την ίδια τη ζωή. Τα παιδιά μας να πορευθούν σε έναν δρόμο, θα λέγαμε, αρετής. Ναι. Το πώς βλέπουν δηλαδή τις σχέσεις τους με τους συνομιλίκους τους, το πώς βλέπουν τις σχέσεις τους, ξέρω, με το άλλο φίλο. Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γιατί όλα αυτά σε ένα μεγάλο βαθμό πλέον έχουν... δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, να μην είναι και τόσο... Υπάρχει μια χρησιμοθυρία ναι, στα πρόσωπα. Δηλαδή, ναι. εκπαιδεύονται τα παιδιά, νομίζω, ναι. από όλα αυτά που καταπίνουν. Ναι. Προβάλλονται εύκολα πρότυπα, νομίζω. Ναι. Προβάλλονται εύκολα πρότυπα, γενικότερα, έτσι για να το είμαι και πιο συγκεκριμένος. Mm. Τα οποία εύκολα πρότυπα είναι και το πιο... Σε ποιο επίπεδο το ορίζετε το εύκολο? Ας πούμε να βγάλουν εύκολα χρήματα, να γίνουν ναι, εύκολα γνωστοί, να γίνουν εύκολα αρεστοί, ναι, ας πούμε. Και όλα αυτά που είπες πολύ σωστά, αλλά και στο να αποδεχθούν πράγματα τα οποία θα τους είναι εύκολα στο να το εφαρμόσουν. Mm. Γιατί παράδειγμα τώρα, ας πούμε, ο λόγος της Εκκλησίας ή αν θέλεις ο λόγος της πίστης, ας πούμε, είναι ένας λόγος που δεν είναι και τόσο εύκολος. Ναι. Έτσι, ναι. Οπότε θέλει κόπο. Θέλει κόπο και προσπάθεια και θυσία. Ναι. Θα μου πεις, Πάτερ, παλιότερα οι νέοι ήταν πιο είχαν περισσότερη διάθεση για θυσία. Ενδεχομένως όχι, αλλά ήταν σε όλα παίζει και ο περίγυρος. Ακριβώς, παίζει ναι. ρόλο ο περίγυρος, η ατμόσφαιρα. Ήταν και ένας δύσκολος περίγυρος με την έννοια ότι οι άνθρωποι κοπίαζαν. Βέβαια. Ενώ και κυριολεκτικά και σωματικά, ας πούμε. Και τα παιδιά συμμετείχαν σε όλο αυτόν τον κόπο. Ναι. Ενώ τα παιδιά μας τώρα, νομίζω, τα παιδιά γενικότερα, είναι σε μια, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση υπερπροστασίας ναι. και δεν έχουν μια πραγματική αίσθηση του κόσμου, μέχρι κάποια ηλικία. Ναι. Και νομίζω ότι μετά πέφτουν λίγο έτσι σε βάραθρο. Σαν να ζουν μέσα σε μια γυάλα, έτσι. Σε μια γυάλα, ναι, ναι. Και όταν έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει η ώρα να βγουν στη ζωή, αναπόφευκτα, πέφτουν σε ένα βάραθρο. Και νομίζω ότι γι' αυτό και βλέπουμε και ότι στις νεαρές ηλικίες πλέον υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα, ναι. καταφυγή σε ειδικούς ψυχολόγους ή ψυχιάτρους, ναι. σε όλο και νεότερες ηλικίες. Δυστυχώς υπάρχει αυτό.
Και καταφυγή σε υποκατάστατα χαράς. Δηλαδή τη χαρά να ζητούν τα παιδιά. Ναι, όπως χαρά... είναι το, το απολύτως φυσικό, φυσικό, ας πούμε. Και την προσοχή. Και προσοχή την προσοχή. Απολύτως, απολύτως φυσικό να την, να την επιδιώκουν. Αλλά την προσοχή, ναι, την, δεν την βρίσκουν εκεί από που θα έπρεπε να είναι η πηγή. Να και την βρίσκουν από αλλού. Ναι. Από εκεί που δεν θα έπρεπε ενδεχομένως. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά υπάρχει αυτή η αγωνία. Υπάρχει αγωνία για την νεότητά μας. Εντάξει, νομίζω ότι όλα είναι μέσα βέβαια στην πρόνοια του Θεού εντάσσονται. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε τόσο όσο είναι στις δυνάμεις μας, ας πούμε. Αλλά σίγουρα η επέμβαση του Θεού και η χάρη του Θεού και η πρόνοια του είναι αυτή που εν τέλει λειτουργεί για τον κάθε άνθρωπο. Οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, θέλω να πω, ο οικογενειακός περίγυρος έχει μία αναφορά στην εκκλησιαστική ζωή ως μία βοήθεια, όχι ως ένα δεκανίκι. Δηλαδή μία αίσθηση ότι μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα εγώ στέκομαι σαν γονιός καλύτερα στα πόδια μου. Με βοηθά. Ναι, σίγουρα έχει και θα πρέπει να έχει, γιατί στην εκκλησία ειδικά διδασκόμαστε του παραδείγματος. Δηλαδή δεν μπορείς να επιβάλλεις στο παιδί κάτι, ας πούμε, και να το κουνάς στο δάχτυλο. Πρέπει με το παράδειγμά μας, νομίζω ότι και οι πατέρες μας το λένε αυτό και οι αγίοι μας, ότι με το παράδειγμά μας έτσι θα πείσουμε τα παιδιά μας και τόσο να καταλαμβάνουν. Ένας γονιός ή ένας παππούς, μια γιαγιά συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή, συμμετέχουν στα μυστήρια της εκκλησίας συνειδητά, προσεύχονται και προσεύχονται με ζέση, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα και ο καλύτερος τρόπος για να πείσουμε και τα παιδιά μας. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος, μάλλον θα έχει, τουλάχιστον για αυτό που βλέπουμε, εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Ναι. Ναι. Να ασκηθεί δηλαδή κάποιο άλλο τρόπο. Άλλωστε, συγγνώμη, διακόπτω τη Σοφία μου. Αυτό μου μένει πάντοτε και το λέω έτσι που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι να μην μιλάτε στα παιδιά σας για το Θεό, αλλά να μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά σας. Άρα λοιπόν η προσευχή μας και η μετοχή μας μέσα στη λατρεία και για το θέμα των παιδιών μας, το θέμα των παιδιών γενικότερα, των νέων μας ανθρώπων, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει ένας γονιός, ένας παππούς, μια γιαγιά για τα παιδάκια του. Εδώ υπάρχει στην ενορία έτσι μια ζωντανή κατηχητική, ας πούμε, φλέβα που πάλετε. Ναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια παράδοση γενικά και στη Μητρόπολη. Ναι, και στη Μητρόπολη Νικαίας. Όπου η κατήχηση παίζει στον νέο άνθρωπο, παίζει σημαντικό ρόλο. Εδώ δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι λειτουργεί κατηχητικό σχολείο. Μας ενδιαφέρει να... Υπάρχει και αυτό, να ντραπεί κάποιος να πει λειτουργεί. Κοίτα, νομίζω ότι γενικά αλλάζει αυτό. Πλέον με τα χρόνια ίσως θεωρείται λίγο παροχημένο να χρησιμοποιήσει τη λέξη κατήχηση ή κατηχητικό σχολείο. Εμείς εκ πεπιθήσεως θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη η χρήση αυτού του όρου, κατηχητικό σχολείο, διότι ακριβώς αυτό γίνεται, κατήχηση. Ναι. Το να πούμε μια νεανική συνάντηση, ξέρω εγώ, εντάξει, αυτή μπορεί να έχει πολύ πολλαπλό περιεχόμενο. Η κατήχηση όμως και το κατηχητικό σχολείο έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Να μάθουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας, να τις βιώσουμε όσο το δυνατόν. Βεβαίως υπάρχουν και όλα τα παράπλευρα, έτσι, τα οποία και αυτά και εμείς τα θέλουμε, γιατί έχουμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους. Θέλουμε και τη χαρά και τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Αλλά το πρώτο στο έργο του κατηχητικού σχολείου είναι η κατήχηση. Είναι η κατήχηση. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που έχουμε αυτή την ποιμαντική ενασχόληση εδώ πέρα. Τα κατηχητικά σχολεία. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει, δεδομένων των συνθήκων της κοινωνίας γενικότερα, έχουμε αρκετά παιδάκια. Τι ακριβώς εννοείτε μιλώντας για αυτές τις συνθήκες, ότι ας πούμε μπορεί ένας γονιός να σκεφτεί πως το να στείλω το παιδί μου στο κατηχητικό είναι σχεδόν ταμπού. Δηλαδή, ταμπού με την έννοια ότι... αυτό υπάρχει. Τι αναχρονιστικό. Εντάξει, αυτό μπορεί να υπήρχε και παλιότερα σε κάποιους γονείς. Ίσως να υπάρχει τώρα σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, δεν ξέρω ακριβώς. Όχι, εγώ περισσότερο λέω ότι υπάρχουν τόσες ενασχολήσεις πλέον και για τα παιδιά. Ναι. Που ίσως το κατηχητικό σχολείο μπορεί οι γονείς να θέλουν. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι γονείς πραγματικά να έχουν ενδιαφέρον και έννοια για τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο κατηχητικό, αλλά συμπίπτουν και ένα σου άλλες υποχρεώσεις. Ναι. Ομάδες, προπονήσεις, φροντιστήρια. Τα οποία φροντιστήρια κατά να. Εντάξει. Καταλαβαίνω και τη δική τους θέση των ανθρώπων. Βέβαια.
Αλλά όταν, ας πούμε, το φροντιστήριο ξεκινάει και λένε ότι το παιδί πρέπει να πάει οπωσδήποτε, ας πούμε, 9 η ώρα το πρωί, ναι, Κυριακής, ναι, εκεί βάζει το, σαν να λέγαμε ότι βάζει λίγο το μαχαίρι στο λαιμό των γονιών. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μια αμηχανία και μια δυσκολία να, ναι, το χειριστούν. Ναι. Αυτό παλιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονο. Ή οι ομάδες, ξέρω εγώ. Ότι 9 ώρα το πρωί το παιδί έχει προπόνηση. Ναι. Γιατί δεν ήρθε στο καθηγητικό, γιατί δεν ήρθε στην εκκλησία, γιατί είχαμε προπόνηση. Mm. Και βλέπεις ότι πολλές φορές έρχονται οι γονείς σε ένα διχασμό. Από τη μια, βεβαίως, θέλουν και τις δραστηριότητες των παιδιών τους, εννοείται, και έτσι είναι το σωστό και έτσι είναι φυσιολογικό. Από την άλλη, όμως, θέλουν και το να είναι κοντά στην εκκλησία και στο περιβάλλον της εκκλησίας, αλλά υπάρχει ένας διχασμός. Ναι. Και εκεί, εντάξει. Και εγώ, αν ήμουν παιδάκι, αν μου έλεγε η μαμά μου πήγαινε 8 ώρα το πρωί στην εκκλησία ή πήγαινε στο να παίξει ποδόσφαιρο, θα ήθελα να πάω να παίξω ποδόσφαιρο, το συζητώ. Δεν κατηγορώ, το λέω κατηγορώντας, απλά λέω ότι ερχόμαστε σε ένα δίλημα και εκεί πια αποφασίζεις, αλλά αποφασίζει και το παιδί πολλές φορές. Και το παιδί αποφασίζει πολλές φορές. Και αυτό που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, ότι ναι, μεν τα παιδιά ζουν σε μια γυάλα υπερπροστασίας. Καμιά φορά ζουν και σε μια γυάλα υπερπροσοχής με τη στρεβλή έννοια. Ναι. Δηλαδή, επειδή οι γονείς αισθανόμαστε ενοχές για το χρόνο που δεν αφιερώνουμε, ο χρόνος που απομένει θεωρούμε ότι πρέπει να είναι στα χέρια μόνο του παιδιού. Ναι. Να ορίσει εκείνο μόνο. Υπάρχει αυτή το πώς θα τον τάση, διαχειριστεί. Υπάρχει αυτή η τάση πλέον, η οποία παλιότερα δεν υπήρχε. Ναι. Δεν υπήρχε. Καλά, νομίζω παλιότερα οι γονείς μας, ας πούμε, οι παππούδες μας, αυτές τις συζητήσεις μάλλον θα τις... θα ήταν εκ του περισσού, ας πούμε. Θα ήταν εκ του περισσού ή θα έλεγαν τώρα... Παιδιά, με τι ασχολείστε εδώ τώρα. Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω τώρα αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, εμείς παιδιά, εντάξει, έχουμε μεγαλώσει παιδιά και ξέρουμε, και εσύ και εγώ. Ένα απλό παράδειγμα θα πω, όταν ήμουν εγώ μικρό παιδάκι, παίζαμε μπάλα στο δρόμο και στην Αλάνα όλη μέρα, δεν μας έλειπε μπάλα. Ναι. Ενώ ένα παιδάκι σήμερα, εάν δεν πάει στην ομάδα, αν δεν πάει στο γήπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει στον δρόμο να παίξει. Όχι. Νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν και είναι λίγο της γενιάς μας, της παλαιότερης, ας πούμε, ξέρουν ότι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Εμείς ζούσαμε. Γι' αυτό έξω. Ζούσαμε έξω. Είναι οι συνθήκες που αλλάζουν. Ναι. Απλά θα πρέπει και σε αυτό οι γονείς να βρουν μια ισορροπία. Οι γονείς που συνειδητά θέλουν τα παιδιά να είναι κοντά στον Χριστό. Ναι, και να υπάρχει μια αναφορά. Εμείς βέβαια εντάξει, προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Και εδώ στο καθηγητικό σχολείο και στην Ενόρια, να δίνουμε μια δυνατότητα στα παιδιά μας να επιλέγουν, να θέλουν να έρθουν στο καθηγητικό. Ναι, να είναι κάτι που να το λαχταρούν και να το περιμένουν. Βεβαίως. Σε αυτά λοιπόν, επανέρχομαι, σε αυτά λοιπόν τα 20 χρόνια, με αυτή πλέον την ποιμαντική σας εμπειρία, ποιο ακούτε, αντικρίζετε, φτάνει στο πετραχύλι σας ως το πιο δύσκολο ερώτημα που γεννιέται στην καρδιά των ανθρώπων? Πολύ δύσκολο αυτό να το απαντήσω. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά, Σοφία μου. Συμπυκνώντας, ναι. Αν μπορούσα να το... Ναι. Οριοθετήσω, τα πολλά θα μας πάει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτό που ανησυχεί τον άνθρωπο, τον χριστιανό που έρχεται στο πετραχύλι, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι έρχονται συνειδητά καταρχάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν επίγνωση της αμαρτωλότητάς τους και εξητούν το έλεος του Θεού και τη μετάνοια. Ναι. Αλλά λείπει το σθένος, λείπει η δύναμη. Αυτό το σθένος νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι είμαστε χλιαροί στο θέμα της πίστεως, όλοι μας γενικά. Σαφώς υπάρχουν εξαιρέσεις και άνθρωποι που εν το κρυπτό αγωνίζονται και παλεύουν, αλλά... Λείπει, ας πούμε, το ανδρείο φρόνημα που... Το ανδρείο φρόνημα, ακριβώς. Ναι. Το οποίο ανδρείο φρόνημα οι Άγιοι μας το είχαν κατεξοχήν, ας πούμε. Λέει στις Αγίες Φιλοθέης, λέμε... Σε ένα από τα αναγνώσματα, η γυναίκα Ανδρία τι σε βρίσκει.
θέλοντας να δείξει ότι η Αγία Φιλοθέα ήταν μια γυναίκα με ανδρικό φρόνημα, ενώντας ότι είχε γενναιότητα. Ναι. Και στένος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι Άγιοι μας το είχαν αυτό το στένος, γιατί μάλλον από αυτό το στένος η πίστη έπαιρνε δύναμη. Οι άνθρωποι πιστεύουν και σήμερα. Δεν μπορώ να πω. Εδώ τουλάχιστον στις γειτονιές μας, στις λαϊκές γειτονιές μας, υπάρχει πίστη της καρδίας των ανθρώπων. Απλά υπάρχει η έλλειψη του σθένους. Και σε αυτό έχουμε μεγάλο ρόλο και εμείς οι ιερείς. Δηλαδή η ποιμαντική μας προσπάθεια πρέπει να είναι εκεί. Δεν θέλω να πω αποδεκατίζει, είναι βαριά κουβέντα. Αλλά τι κάνει τους ανθρώπους από αυτά που ακούν, από αυτά που βλέπουν, φοβούνται, φωλιάζει ο φόβος μέσα τους. Και αυτό το σθένος δεν πυροδοτείται. Ναι, νομίζω φοβούνται ότι μην τους αποπάρει κανείς για μια επιλογή. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο, ξέρεις όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ναι, η πίστη είναι δώρο του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός μας την δωρίζει. Ναι. Απλά τι γίνεται. Αυτό είναι ένα δώρο το οποίο, επειδή έχουμε ένα σωρό άλλα πράγματα να μας απασχολούν, δεν ξέρω αν το αξιοποιούμε. Mm-hmm. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Όταν ένας άνθρωπος, επειδή είμαστε, όπως είπα πριν, εδώ πέρα σε μια γειτονιά που ο κόσμος είναι βιοπαλαιστές. Βέβαια. Είναι δυσκολεμένοι άνθρωποι. Δυσκολεμένοι άνθρωποι. Όταν έχεις να ασχοληθείς, να σκεφτείς για τον άρτο των επιούσιων. Ναι. Όταν αν αρρωστήσεις, ξέρεις ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να μπορέσεις να πάρεις τα φάρμακά σου, να πας στο γιατρό. Όταν το παιδί σου χρειάζεται ένα σωρό λεφτά για φροντιστήρια, για βιβλία, για δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λέω για πράγματα που αντιμετωπίζουμε και εδώ εμείς, έτσι. Βέβαια, ναι. Τότε αυτό το δώρο της πίστεως, επειδή θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια εμπιστοσύνη. Γιατί τι είναι, η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, έτσι. Εκεί δυσκολεύεσαι ως άνθρωπος. Ναι. Όσο καλή διάθεση και να έχεις. Πώς να πω, η πίστη αυτή δεν ενδυναμώνεται ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες και τα προβλήματα τα οποία μας αποπροσανατολίζουν. Και όταν πρέπει να αγωνιστείς για το καθημερινό. Καταρακώνεται δηλαδή. Ναι, δηλαδή κάπου ο άνθρωπος χάνει και την ελπίδα του. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι εμείς πρέπει εδώ πέρα στην Εκκλησία, μέσα στον οίκο του Θεού, να αγωνιστούμε και η ποιμαντική μας δράση πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτό, στο να δώσουμε δύναμη στους ανθρώπους, να τους κάνουμε πάλι να αισθανθούν αυτή την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Γιατί με έναν τρόπο και εμείς λίγο ψυχούμε, αλλά ναι, φροντίζει ο Θεός εδώ πέρα με όλες τις δραστηριότητες αυτές, κυρίως με τη λειτουργική ζωή, αλλά και με όλες τις δραστηριότητες, πολλές φορές βλέπουμε αυτή την πρόνοια του Θεού. Τη ζούμε, τη βιώνουμε δηλαδή. Ναι. Και όπως λέει και μια Αγία Ψυχή, ο Θεός μας βοηθάει με σκανδαλώδη τρόπο, δηλαδή. Ναι. Σκανδαλωδώς ο Θεός επεμβαίνει πολλές φορές. Ναι. Ακριβώς γιατί θέλει να μας έχει κοντά του, να μας έχει την αγκαλιά του. Μα και ο ιερέας, ας πούμε, όταν λειτουργεί και γυρίζει προς το πλήρωμα και βλέπει τους ανθρώπους κάτω, συμπροσεύχεστε, δεν είναι ότι... Βεβαίως. Μα η Θεία Λατρεία είναι μετοχή, ναι, είναι κοινωνία, δεν είναι παρακολούθηση. Όχι, θέλω να πω ότι όταν αντικρίζει και ο ιερέας τον κόσμο και ο ίδιος ενδυναμώνεται, βέβαια, ότι πορευόμαστε όλοι μαζί. Βέβαια. Προς... Εγώ χαίρομαι με το ποιμνιό μου, βλέπω ας πούμε αυτή την πραγματική, θα έλεγα, την ακτίδα φωτός που υπάρχει, ναι, όταν βλέπω ανθρώπους που ξέρω ότι αγωνίζονται πάρα πολύ στη ζωή τους και παρόλα αυτά δεν αφήνουν και τα λατρευτικά τους καθήκοντα. Δηλαδή η μετοχή στη Θεία Κοινωνία, γενικά στα μυστήρια της Εκκλησίας, στην εξομολόγηση. Και βλέπω ότι παρά την προσπάθεια και τον αγώνα, τον καθημερινό της επιβίωσης, ναι, υπάρχει και αγώνας ο πνευματικός. Και αυτό είναι πραγματικά μια ακτίδα φωτός. Και λες, αξίζει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Αυτό βλέπετε. Και εδώ στο Θεό υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αυτή την πίστη. Δηλαδή ναι, υπάρχει έντονο αυτό το στοιχείο. Ναι. Και υπάρχει το στοιχείο της αλληλοβοήθειας, έτσι, δηλαδή, γιατί και αυτό είναι... Για μιλήστε μας λίγο για αυτή την αίσθηση της κοινότητας στα πολύ απτά, στα πολύ
υλικά που δεν είναι καθόλου αμεληταία. Καθόλου αμεληταία και μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτά είναι και το πρώτο στάδιο της, της συνύπαρξης, της ένωσης των ανθρώπων. Βέβαια. Όταν εγώ ας πούμε έχω το Πάσχα, έχω για το τραπέζι μου να φάω και σκεφτώ και τον συνάνθρωπό μου ότι πρέπει και εκείνος να έχει κάτι να φάει, αυτό είναι μια πρώτη έννοια της, της συναλληλίας, της κοινότητας. Και δόξα τω Θεώ αυτό υπάρχει έντονο. Σε παλιότερες εποχές υπήρχε και ένα, θα λέγαμε, πώς να το πω, βλέπαμε τις γιαγιάδες που ήταν φτωχές, ας πούμε, γιαγιάδες και πάντοτε θα αποδεκατίζανε το κάτι της και με ένα ταπεινό, κρυφό τρόπο, θα λέγαμε, ερχόντουσαν και το αφήναν και λέγανε «Πάτερ, αυτό ξέρω εγώ για τους φτωχούς». Φτωχές όντας εκείνες, έτσι. Και τώρα υπάρχει, απλά με τον καιρό αρχίζει και χάνεται λιγάκι αυτό. Αυτό αρχίζει και χάνεται, πιστεύετε, και λόγω της προβολής δύσκολων ή υποθετικά δύσκολων καταστάσεων σε, ας πούμε, ιδρύματα, σε ενορίες, δηλαδή να υπάρχει κάτι που να κάνει τους ανθρώπους καχύποπτους. Όχι, η διαβολή είναι, δηλαδή, χωρίς αποδείξεις, να κάνει τους, να οδηγεί τους ανθρώπους σε μια καχυποψία και σε μια... Κοίτα, ότι υπάρχουν κακώς κείμενα, υπάρχουν, έτσι, δεν χρειάζεται να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι γιατί που θέλουν... Γιατί γράψατε ότι η φτωχή γιαγιά έδινε το κάτι της, δεν ήταν, ας πούμε, μια γυναίκα άνετη που, εντάξει. Άρα η φτώχεια, θέλω να πω... Ναι, ναι, βέβαια, αυτό είναι γεγονός. Είναι διαχρονική. Κάποτε μου έλεγε ένας πολύ καλός ιερέας, στα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης, μου σου πω και τον πρώτο χρόνο κιόλας, κάναμε μια συζήτηση. Αυτός ήταν σε ένα, συγγνώμη τώρα δεν θέλω να θίξω, αλλά σε ένα άλλο μέρος ιερέας, όπου εκεί υπήρχε μια οικονομική επιφάνεια μεγαλύτερη στον κόσμο και ήταν υπεύθυνος του φιλοπτώχου ταμείου. Όταν του είπα, όταν με ρώτησε μάλλον πού είσαι, πάτερ, και υπηρετής, λέω στο Κερατσίνι. Α, μου λέει στο Κερατσίνι. Εκείνοι, λέει, άνθρωποι ευλαβείς και βοηθάνε. Λέω, δόξα τω Θεώ. Μου λέει, εγώ, λέει, ξέρεις τι έχω πάθει. Μην νομίζετε, λέω, ότι στη δική μου περιοχή δεν έχει φτωχούς. Έχει φτωχούς. Ναι. Αλλά επειδή είναι περισσότεροι πλούσιοι, δεν βοηθάνε. Ναι, και έχω δυσκολία στο να βοηθήσω τους φτωχούς. Πόπο. Ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση, βέβαια, εμένα τότε, να πω την αλήθεια. Σα σόκαρε αυτό. Με σόκαρε, γιατί εγώ είμαι και γεννημένος σε αυτές τις περιοχές εδώ, σε αυτές τις γειτονιές, στην Νίκαια, στην προσφυγική Νίκαια, στην Κοκκινιά, που λέγανε παλιά. Και ναι, εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή, πάντα υπήρχε η αλληλοβοήθεια. Το έχουμε βιώσει κιόλας σαν παιδάκια στις γειτονιές. Δηλαδή, το τσουκάλι έμπαινε στη φωτιά και δεν ρώταγε στον διπλάνο αν έχει ή δεν έχει να φάει. Του πήγαινε σε ένα πιάτο φαΐ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ήταν δεδομένο αυτό. Ναι, ήταν δεδομένο. Ασχέτως αν είχε. Δηλαδή, δεν κοιτάγαμε, α, έχει να φάει. Όχι, θα του πήγαινε στο πιάτο φαγητό. Και αυτό, αν θέλετε, και για εμάς εδώ πέρα το πρώτο κίνητο για να ξεκινήσουμε και το γεύμα αγάπης που ξεκινήσαμε. Η ανάμνηση. Αυτή η ανάμνηση. Ναι, ναι, γιατί ξεκίνησε μια εποχή που ήταν δύσκολα για εμάς εδώ στο ναό, γιατί είχαμε αρκετές υποχρεώσεις εδώ, έπρεπε να φτιαχτεί η εκκλησία και αυτά. Και πώς πήρατε την απόφαση τώρα, όταν υπάρχει ανάγκη, η ανάγκη πολλές φορές σε κάνει και αποφασίζεις έτσι και παράτολμα κινείσαι. Αλλά πώς ξεκίνησαν τα γεύματα? Βλέπαμε ότι υπήρχε ανάγκη στον κόσμο και ήταν τα πρώτα χρόνια όταν ξεκίνησε και η κρίση οικονομική στην Ελλάδα και βλέπαμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ντρεπόταν ο κόσμος να το ομολογήσει. Αυτοί που τους βοηθούσαμε. Ναι. Είχαν ένα... Κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι, Σοφία μου. Η Εκκλησία, ξέρεις, είναι η καλύτερη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που δεν έχει καμία... Ναι. Δεν ξεφεύγει τίποτα από εκεί. Ναι. Των πραγματικών όμως προσωπικών δεδομένων, έτσι. Αυτό που πρέπει να... Ακριβώς. Να είναι προσωπικά για την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Καμιά φορά έρχονταν άνθρωποι καλοπροαίρετα και μου λέγανε, πάτερ, υποδείξτε μας μια οικογένεια. Ναι. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Και δεν το κάνει καμία Εκκλησία. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που θα εμπιστευτεί την Εκκλησία μπορεί να μην να θέλει να δημοσιοποιήσει το πρόβλημά του. Πιστεύεται τον πόνο του. Ναι. Κάτι το οποίο λένε αρκετοί ιερείς, έτσι, που έχουμε κάνει συζητήσεις, που έχουν γεύματα αγάπης, το οποίο το έχουμε βιώσει και εμείς εδώ πέρα,
Ένα παράδειγμα θα πω δηλαδή. Υπήρχε μια οικογένεια, μια μητέρα που είχε 3 παιδάκια μικρά και επειδή δεν ήθελε να δώσει τα παιδιά του το δικαίωμα να καταλάβουν ότι σιτίζονται από την εκκλησία, ερχόταν πιο νωρίς, είχαμε συνοηθεί, έπαιρνε το φαγητό, πήγαινε στο σπίτι, πήρε αυτά τα παιδιά από το σχολείο, το βάζει στην κατσαρόλα για να φανεί στα παιδάκια της ότι... ότι μαγείρεψε η μαμά. Ναι, ναι. Και αυτό εντάξει. Συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Οπότε για μας το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έρχεται να ζητήσει τη βοήθεια της Εκκλησίας είναι κάτι ιερό. Βέβαια. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι πορευόμαστε. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και δεν καταφεύγουν ούτε στην Εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι. Αλλά με τον τρόπο που και εμείς μπορούμε τέλος πάντων, όσο πιο διακριτικά γίνεται, κοιτάμε να βοηθήσουμε όποιον. Θέλει τη βοήθειά μας. Όσο ενορία έχετε και ας πούμε αναπτύξει ένα δίκτυο επαφών με κοινωνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα του Δήμου ή ναι. Υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία, υπάρχει ένα κανάλι βεβαίως. Εντάξει, ο Δήμος εδώ πέρα έχει εκείνος να φροντίσει πολλά πράγματα στο θέμα της, της βοήθειας των ανθρώπων, βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά και εμείς έχουμε μια καλή συνεργασία και με ιδρύματα, οφείλω να το πω αυτό, έχουμε την Τράπεζα Τροφίμων, το Ίδρυμα Τράπεζα Τροφίμων που συνεπικουρεί στο έργο μας πάρα πολύ. Αλλά την κύρια φροντίδα των ανθρώπων την έχουν οι συνάνθρωποι. Ναι. Οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι εδώ πέρα, οι νωρίτες, οι οποίοι βοηθάνε. Άρα ετοιμάζονται, για παράδειγμα, υπάρχουν τα γεύματα. Υπάρχει μία μηνιαία βοήθεια σε οικογένειες ή... Ναι. Υπάρχουν τα γεύματα σε καθημερινή βάση και υπάρχουν αντίστοιχα κάποιες οικογένειες που παίρνουν σε μηνιαία βάση τρόφιμα. Μάλιστα. Τα απαραίτητα. Δόξα τω Θεώ, πάντοτε είναι... Με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε είναι αρκετά. Εντάξει, πάντα χρειάζεται να είναι και περισσότερα, αλλά δεν θέλουμε να παραπονιόμαστε. Θέλουμε όλο αυτό να το βιώνουμε ως ένα πραγματικά ως μια δωρεά του Θεού. Και δόξα τω Θεώ βοηθάμε αρκετά και σε μηνιαία βάση. Χριστούγεννα και Πάσχα είναι ακόμα περισσότερες οικογένειες που βοηθάμε. Και αυτό πραγματικά παίρνει σάρκα και οστά από την προσπάθεια των ανθρώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας και προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο. Και μοιράζονται. Ναι. Και τα λιγότερα που μπορεί να φτάνουν στα χέρια τους, τα μοιράζονται. Βέβαια. Και οι μανιάτες, όλοι, και οι νησιώτες, και οι πρόσφυγες, και όλοι. Γιατί από το Ιστέρημα, σίγουρα, κανείς από το περίσσομο, δεν υπάρχει περίσσομο. Αυτό εδώ είναι. Αλλά από το Ιστέρημα όλοι βοηθάνε. Οι άνθρωποι είναι αγωνιστές. Και όπως συνηθίζω να λέω, Σοφία, γιατί το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, ακόμα και το ελάχιστο, αν δίνεται με την ψυχή και με την καρδιά του κάθε ανθρώπου, ο Θεός το ευλογεί και το κάνει πολύ. Ναι. Και το βλέπουμε αυτό συνεχώς, όντως. Είναι τα μικρά καθημερινά θαύματα. Βεβαίως. Που τα βιώνουν οι άνθρωποι σιωπηλά. Έτσι. Όπως έτσι. Κάθε θαύμα. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό εδώ και πολλές φορές και με τις συνεργάτιδες εδώ του ναού, τις κυρίες που διακονούν στο Φιλόπεδο Ταμείο, τις μαγείρισές μας, που είναι όλοι άνθρωποι εθελοντές, έτσι, δεν έχουμε κάποιον ο οποίος να άρα όλα γίνονται επιμυσία. Σε εθελοντική εντελώς βάση. Εντελώς εθελοντική βάση. Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν αυτή την καλή διάθεση να προσφέρουν στον συνάνθρωπο και όλοι μαζί το βιώνουμε όλο αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι αυτή η ομάδα των ανθρώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο φιλανθρωπικό έργο, βλέπουν καθημερινά αυτό το θαύμα του Θεού, πραγματικά το βλέπουμε και το βιώνουμε. Και πώς στηρίζεται μια οικογένεια από το υλικό για να πάει και λίγο παραπέρα και στα πνευματικά, δηλαδή. Ναι, γιατί πρέπει πρώτα να φροντίσεις το καθημερινό, έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει δυσκολία ακόμα και στο να βρουν ένα μπουκάλι γάλα, ας πούμε, ή να πάρουν ένα φραντζολάκι ψωμί για το σπίτι, δεν μπορείς να το πεις τώρα για τα πνευματικά από την αρχή. Πρέπει πρώτα να φροντίσεις το ένα και μετά σιγά σιγά να σου πω και αυτό πάλι, όχι τόσο με το λόγο, όσο με τη συμπεριφορά. Όσο με το να τους βλέπεις να έρχονται εδώ πέρα και να ξέρουν ότι είμαστε εδώ πέρα για ό,τι χρειαστεί. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι όλα τα κάνουμε τέλεια προς Θεού. Αλλά, και άνθρωποι που μπορεί, ας πούμε, να
εκμεταλλευτούν με έναν τρόπο. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι, εντάξει. Δεν έγινε και κάτι. Όχι, δεν έγινε κάτι. Και μάλιστα, όπως έχω ακούσει, και είναι πολύ σωστό αυτό και το ενστερνίζομαι κι εγώ, ότι ένας άνθρωπος που θα φτάσει στο σημείο να ζητήσει. Και το λέω πολλές φορές και στους ανθρώπους μας εδώ πέρα, γιατί εντάξει, καμιά φορά και οι άνθρωποι μας, βλέποντας μια περίπτωση ας πούμε ιδιαίτερη, μπορεί να σκανδαλιστούν και να πούνε τώρα αυτό, ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί όλοι εδώ σε αυτή τη γειτονιά ζούμε και γνωριζόμαστε. Και βγάζουμε και εύκολα συμπεράσματα. Και εύκολα συμπεράσματα, βέβαια. Απλά λέω το εξής, ότι ένας άνθρωπος που θα έρθει στο κατόφλι της Εκκλησίας να ζητήσει βοήθεια, μπορεί το πρόβλημα να μην είναι απολύτως οικονομικό. Μπορεί να είναι άλλου είδους το πρόβλημα. Ναι. Κάποτε είχαμε έναν παππού, Θεός χωρίς την ψυχή του, έχει φύγει από τη ζωή, και ήρθε με μια έτσι τοντοπροσύνη. Και μου λέει, Πάτερ, κοίτα να δεις. Εγώ λέει, έχω τη συνταξούλα μου. Αλλά πέθανε η κυρά μου. Και εγώ δεν ξέρω ούτε να βράζω αυγό. Μπορώ να έρχομαι να παίρνω φαγητό. Τι θα το πω, όχι. Ήταν πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, κάνατε δώρο ένα βιβλίο μαγειρική. Όχι. Όχι, δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Δεν πήγε η σκέψη μα εκεί. Η σκέψη μα πήγε αμέσω να το βοηθήσουμε. Και όταν έπαιρνε το φαγάκι του, ναι. Και αισθανόταν και αυτό όμορφα. Αισθανόταν όμορφα ότι υπάρχει η πόρτα ανοιχτή της Εκκλησίας. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο απαραίτητα μόνο η οικονομική δυσκολία. Βέβαια. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες δυσκολίες. Και άλλου είδους δυσκολίες. Οπότε θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έρχεται στην Εκκλησία έχει ανάγκη. Τώρα, ποια ανάγκη είναι αυτή, ο Θεός ξέρει. Κάτω από ποιο μανδύα. Υπάρχει ανάγκη. Οπότε και με αυτό νομίζω ότι και εμείς αναπαυόμαστε. Και ξέρουμε ότι εντάξει, δεν θα το στερήσουμε από κανέναν άνθρωπο, έτσι. Τα ζευγάρια που συναντάτε στην εκκλησία, εδώ στην Ενωρία, είτε άνθρωποι που εκκλησιάζονται συχνότερα ή αραιότερα, ή ζευγάρια που δεν εκκλησιάζονται, αλλά υπάρχει μια μάνα, υπάρχει μια πεθερά, που κάτι από εκεί μαθαίνετε. Ή μαθαίνετε και πολλά πικρά, πολλές φορές. Πώς στέκεστε εσείς απέναντι στα ζευγάρια, δηλαδή βλέπουμε στις μέρες μας το γάμο να υφίσταται έναν κλειδονισμό, νομίζω τρομακτικό. Τρομακτικό κυρίως για τα μέλη της συζυγίας, έτσι, πρώτα, μετά για τα παιδιά και... Έπειτα για τους υπόλοιπους. Τι βλέπετε, Πάτρε, σε αυτό το κομμάτι? Κοίτα, νομίζω ότι αυτό από μόνο του θα μπορούσε να ήταν θέμα μιας ολόκληρης συνάντησης. Αλλά έτσι να το πω λίγο όσο γίνεται πιο περιφραστικά. Τα νέα ζευγάρια, γιατί προφανώς για αυτά μου λες, για τους νέους ανθρώπους, ας πούμε περισσότερο. Ας πούμε για τους νέους, να πάμε μετά και στους μεγαλύτερους. Γιατί εντάξει, το πρόβλημα ας πούμε του συνήθως των διαζυγίων είναι σε αυτές τους νεότερους ανθρώπους. Εκεί θα λέγαμε ότι το πρόβλημα είναι ο εγωισμός. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε και στην εξομολόγηση, δηλαδή, υψώνεται ένα τείχος ανάμεσα στο ζευγάρι. Ένα τείχος που συνεχώς χτίζεται του εγωισμού και φτάνει στο σημείο πια όταν μεγαλώσει ψηλά και φτάσει ψηλά αυτός ο τείχος, ο ένας να μην βλέπει τον άλλον. Με φυσικό αποτέλεσμα βεβαίως να πάρουν και ξεχωριστούς δρόμους. Από την εκκίνησή τους υπάρχουν αυτά τα πρώτα. Λιθαράκια του εγωισμού. Σαφώς. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την εκκίνηση, η ποιμαντική της Εκκλησίας πώς στέκεται? Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω βεβαίως. Περιγράφεται πολύ γλαφυρά αυτό το τείχος που υψώνεται. Και πραγματικά, όσο πιο ψηλό είναι, τόσο χάνεται ο άλλος από τον ορίζοντά σου. Αλλά δεν φτιάχτηκε σε μια νύχτα. Δεν ήταν ο πύργος της Βαβέλη. Χτίζεται βεβαίως. Χτίζεται. Εκεί όταν εντοπίζονται τα πρώτα λιθάρια. Υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα του Αγίου Ιωακή με την Αγία Άννα, η οποία θα λέγαμε ότι είναι και η εικόνα που χαρακτηρίζει το χριστιανικό γάμο. Όπου δείχνει τον Άγιο Ιωακή με την Αγία Άννα να ξεκινάνε από διαφορετικές αφετηρίες. Πίσω από τον καθένα υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο, ένα σκοτεινό χώρο. Ίσως έτσι όπως την περιγράφω να την έχετε λίγο, την έχεις λίγο στο μυαλό σου. Και τρέχουν ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα και αγκαλιάζονται. Χέρια. Το δωμάτιο το σκοτεινό είναι ο εγωισμός από πίσω. Αυτό πρέπει να κάνει και το ζευγάρι, το χριστιανικό ζευγάρι. Γιατί το λέω έτσι, γιατί νομίζω ότι ένα χριστιανικό ζευγάρι έχει αυτές τις παραστάσεις.
Ήδη από το γάμο, από τις ευχές του γάμου, λέμε ότι οι δύο γίνονται μία σάρκα. Και ότι ο καθένας εγκαταλείπει τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκολάται στη γυναίκα του, στη γυναίκα τον άντρα της, ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε πάντα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε το δωμάτιο του εγωισμού. Πρέπει να δούμε τον άλλο στα μάτια. Θα έλεγα, Σοφία μου, ότι η ποιμαντική του γάμου μου ξεκινάει πριν το γάμο και πριν φτάσουν τα... Και εγώ αυτό είχα κατά νου, δηλαδή... Έρχεται λοιπόν ένα ζευγάρι παιδιών που έχουν αναφορά στην εκκλησία, μετέχουν στα μυστήρια, ωστόσο και αυτά κουβαλούν τον εγωισμό τους. Πριν λοιπόν παντρευτούν, πώς η εκκλησία τα βοηθά αυτά τα παιδιά να φτάσουν στο μυστήριο του γάμου, στην τέλεση του γάμου τους, να ακούσουν πραγματικά μέσα στην καρδιά τους τις πολύτιμες αυτές ευχές. Ναι. Γιατί ακόμα και σε παιδιά, νομίζω, που έχουν εκκλησιαστική αναφορά, καμιά φορά, κάποιες στιγμές, υπάρχει ένα φολκλόρ. Βεβαίως. Και δεν είναι και προϋπόθεση ότι τα παιδιά που είναι μέσα στην εκκλησία θα έχουν και ευτυχισμένο γάμο. Έτσι, δηλαδή, μην το λέμε και αυτό. Καθόλου. Έχουμε περιπτώσεις όπου. Ναι, τα πάθη υπάρχουν. Βεβαίως. Τα πάθη δεν έχουν. Δεν διαλέγουν. Ναι. Δυστυχώς εμείς τα διαλέγουμε με έναν τρόπο. Ακριβώς. Κοίτα, πριν το μυστήριο του γάμου υπάρχει ένα άλλο μυστήριο της εξομολόγησης. Βέβαια. Στο οποίο εκεί μπορεί να γίνει η ποιμαντική δουλειά. Βεβαίως, για να γίνει η ποιμαντική εργασία, πρέπει κι άλλος να έχει τη διάθεση να έρθει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Ναι. Από νέος, από τη νεότητά του. Ναι. Εκεί λοιπόν, στο μυστήριο της εξομολόγησης, όταν ο νέος έρθει να σου καταθέσει τα θέματά του. Και στη νεότητα ξέρουμε ότι ένα σημαντικό θέμα είναι το θέμα της σχέσης με το άλλο φίλο, έτσι. Βέβαια. Εκεί λοιπόν έχει την ευκαιρία πνευματικός να δώσει την σωστή θέση, την ορθή θέση. Για το τι πρεσβεύει η πίστη μας, η Εκκλησία μας. Γιατί μέσα στα χρόνια που περάσανε, υπάρχει μια λανθασμένη, θα λέγαμε, εντύπωση στους νέους για το τι πρεσβεύει η Εκκλησία στο θέμα των σχέσεων. Ναι. Νομίζω ότι αν το κλειδί σε όλα είναι να είμαστε σαφείς απέναντι στους νέους ανθρώπους και να τους λέμε αυτά που προβλέπουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας, αναλογιζόμενοι και αντιλαμβανόμενοι ότι η νεότητα έχει έναν ενθουσιασμό, έχει μια παρόρμηση, έχει την ανάγκη της συντροφικότητας. Βέβαια. Την ανάγκη της αποδοχής. Της αποδοχής, βεβαίως. Και όλο αυτό πρέπει να συνυπάρχει μαζί με τους κανόνες της Εκκλησίας. Οι κανόνες της Εκκλησίας μας δεν είναι κάποιοι κανόνες που τους βάλανε κάποιοι από γυνάτη, να το πω έτσι. Ναι. Ναι, ή για να βασανίσουν. Για να βασανίσουν. Οι κανόνες της Εκκλησίας μας είναι γιατί οι Άγιοι μας με το θείο φωτισμό που είχαν γνωρίζαν την ανθρώπινη φυσιολογία και γνωρίζαν πολύ καλά τι είναι καλό για την ψυχή των ανθρώπων και τι είναι κακό. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να πούμε στους νέους μας είναι ότι η σχέση με το άλλο φίλο είναι μια σχέση προσώπων. Και τον άλλο πρέπει να τον κοιτά στα μάτια. Ναι. Και κοιτώντας στα μάτια, αμέσως αυτό αντικατοπτρίζεται στην καρδιά. Όταν λοιπόν οι νέοι μάθουν να σέβονται αρχικά, γιατί ο έρωτας βεβαίως έρχεται, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης. Το πρώτο λοιπόν είναι ο σεβασμός, ότι απέναντί μου έχω ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα και ομοίωση, έτσι. Ναι. Κατ' εικόνα Θεού. Κατ' εικόνα Θεού. Άρα λοιπόν, αρχικά δείχνοντας το σεβασμό απέναντι στο άλλο πρόσωπο, καλύπτω και την ανάγκη μου για συντροφικότητα και την ανάγκη μου για επικοινωνία, για αλληλοπεριχώρηση και μπαίνω και σε μια σωστή πορεία για το γάμο. Ναι. Αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις λοιπόν, είναι το πιθανότερο ότι ένας γάμος θα επιτύχει. Γιατί μένει πίσω το σπιτάκι, το δωματιάκι του εγωισμού, το σκοτεινό δωμάτιο του εγωισμού και μπαίνει. Και μπροστά στα μάτια μας έρχεται η διάθεση για θυσία για τον άνθρωπό μου, για προσφορά στον άνθρωπό μου, για να είμαι εκεί πέρα για ό,τι με χρειάζεται. Ένα ζευγάρι, μία κοπέλα έρχεται και είναι νιόπαντρη. Σας ρωτά
πώς θα έχω έναν πετυχημένο γάμο, νιώ παντρεούσα. Τι συνιστά έναν πετυχημένο γάμο? Λοιπόν, πρώτα λέμε το πρακτικό. Ναι. Όταν μπαίνει το ζευγάρι στο σπίτι, κλειδώνει την πόρτα του σπιτιού. Το πρακτικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι έρχεται σε γάμο κοινωνία, είναι αυτή. Είναι ο άντρας και η γυναίκα. Ναι. Η οικογένεια είναι αυτή. Βεβαίως, η οικογένεια είναι και οι γονείς και τα αδέλφια, ναι, και όλοι, αλλά η πρώτη στην οικογένεια πλέον είναι αυτή. Ο πυρήνας είναι το ζευγάρι. Οπότε, αρχικά, το πρακτικό είναι αυτό, ότι κλειδώνει πόρτα. Έχουν μια δυσκολία τα παιδιά. Ναι, μεγάλη δυσκολία. Μεγάλη γιατί, δυσκολία. Επειδή είναι τόσο καλομαθημένα. Δεν είναι αποφασισμένα σε ό,τι δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν. Mm. Θέλουμε και το γάμο και την οικογένεια και αυτά, αλλά θέλουμε λίγο και τη μαμά να μας φροντίζει, ναι, και να μας προσέχει. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνονται επεμβατικοί μες στο ζευγάρι. Ναι. Και αυτό είναι λάθος εξ αρχής. Οπότε αυτό είναι το πρώτο, το πρακτικό. Το πρώτο είναι το πρακτικό, κλειδώνει πόρτα. Ναι, κλειδώνει πόρτα. Ναι. Κλειδώνει, ανοιχτή βεβαίως. Πας στο κουδούνι, ναι, ναι, ποιος, ναι, είσαι, μπες. Ή μην μπαίνεις. Ναι. Αλλά πάντα η πόρτα πρέπει να είναι, το εννοώ έτσι μεταφορικά, ότι πρώτα πρέπει να είναι κλειδωμένη, για να μην επιτρέπονται όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Απ' την άλλη, πνευματικά πάντοτε κοιτώντας το, νομίζω ότι εδώ πάλι μπαίνει το θέμα της μετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ναι. Αν είναι συχνή εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία, ας πούμε, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία είναι παντρεμένα, έχουν το γάμο ενώπιον του Θεού και έχουν τη δυνατότητα, βάσει και των κανόνων της Εκκλησίας μας, βάσει και της ευλογίας Παδός Πνευματικός, να κοινωνάνε τακτικά, τηρώντας κάποιες προϋποθέσεις, ναι, έτσι. Δεν το κάνουν όμως. Δεν έρχονται να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι αυτό, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, που για μας είναι η ζωή μας, η στήριξή μας. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ο Χριστιανός να ζήσει χωρίς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Θα έλεγα περισσότερο από το ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια δύναμη έχει, ποια είναι η δύναμη της Θείας Κοινωνίας. Αν γνωρίζαμε ακριβώς ποια είναι η δύναμη της Θείας Κοινωνίας, νομίζω ότι δεν θα μελούσαμε να ερχόμαστε συχνά στο Άγιο Ποτήριο. Όπως και για κάθε άνθρωπο, βεβαίως, έτσι, όχι μόνο για τα ζευγάρια, αλλά ναι, επειδή δεν μιλάμε τώρα για την οικογένεια, για τον πυρήνα της κοινωνίας, έτσι, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το νέο ζευγάρι, τηρώντας βεβαίως τις προϋποθέσεις, τις οποίες πάντα θα τις βρει με τον πνευματικό, ναι, του, την εξομολόγηση, το πετραχύλι, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, ναι, αυτό το λέω, να έρχεται συχνά στο Άγιο Ποτήριο. Και όλο αυτό που είναι ελληματικό μέσα στο ζευγάρι, θα το συμπληρώσει χάρη του Θεού. Την πιστεύουμε με τρόπο... την χάρη του Θεού. Δηλαδή, εννοώ, όχι, ναι, ναι, οι άνθρωποι, ας πούμε, λέμε η χάρη του Θεού θα γεμίσει τα κενά, ας πούμε, ναι, θα μας πλημμυρίσει. Ναι. Ή έχει ο Θεός, αν το θέλει ο Θεός θα γίνει. Αυτό πόσο, με πόση ζεστασιά το σκεφτόμαστε και το... Κοίτα να δεις, αν σου πω εγώ... Αν πω σε ένα ζευγάρι, επειδή είπαμε για, ναι, ζευγάρι τώρα, ναι, συζητούσαμε. Ελάτε να κοινωνάτε τακτικά, γιατί η χάρη του Θεού θα σας γεμίσει και αυτά. Ναι. Δηλαδή, όπως και ο Κύριος είπε, έρχου και είδε. Έτσι, και δηλαδή, ναι, ναι. Αν δεν το κάνεις βίωμα αυτό, αν δεν το ζήσεις στην πραγματικότητα, αν δεν έχεις τη διάθεση να το ζήσεις, ναι, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πει ο κάθε πνευματικός, μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία και αξία. Ο πνευματικός είναι εκεί για να δώσει μια συμβουλή και για να δώσει τέλος πάντων και μια, πώς το πω, μια πορεία, μια κατεύθυνση. Από εκεί πέρα είναι στον άνθρωπο, στο ζευγάρι, στο νέο, στον κάθε άνθρωπο, να θέλει να ζήσει αυτό το έρχου και είδε. Έλα και δες. Δηλαδή, γίνε μέτοχος αυτό για να το νιώσεις και να το βιώσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η σχέση του κάθε ανθρώπου με τον Θεό είναι καθαρά προσωπική. Και είναι σχέση διαρκείας και είναι σχέση με τα πάνω της και τα κάτω της, βεβαίως, γιατί βεβαίως, νομίζω χρειάζεται να έχουμε έτσι ένα θάρρος να παραδεχτούμε ότι δεν είναι όλοι οι καιροί μας οι ίδιοι, ενώ όχι, στον όχι, καθένα μας. Όχι, πολλές φορές, και ναι, αλλά ξέρετε, πολλές φορές και ο Θεός για παιδαγωγικούς λόγους, για να μας παιδαγωγήσει, επιτρέπει, ας πούμε, να συμβούν δοκιμασίες ή τέλος πάντων να υπάρξει μια απομάκρυνση ακριβώς για να εκτιμήσουμε. Την ώρα... Ναι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό όμως υπάρχει η στήριξη της Εκκλησίας, η στήριξη των μυστηρίων, η στήριξη του μυστηρίου της εξομολόγησης.
για τις αδύναμες στιγμές μας, να παίρνουμε δύναμη και όθηση ώστε να ο αγώνας μας πνευματικός να έχει ένταση. Ναι. Ή να ξαναπαίρνει την ένταση που είχε και πριν. Να ξαναπαίρνει την ένταση. Αυτό. Πώς λέγαμε, παιδιά, να πάρουμε αμπάριζα να. Ναι, αυτό ακριβώς. Να προχωρήσουμε. Αυτό ακριβώς. Να προχωρήσουμε. Πριν 20 χρόνια, λοιπόν, εσείς πήρατε αυτή την απόφαση στην καρδιά σας. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτή η φλόγα σιγόκεγε από τα παιδικά χρόνια και στην ευρύτερη οικογένεια. Υπήρχε αυτή η σκέψη ότι ο Κώστας μας κάποιοτε έτσι, αυτό το δρόμο μάλλον είναι για να πάρει. 20 χρόνια μετά και μετά τις ενδεχομένως όχι ονειροφαντασίες, αλλά ξέρετε σκεφτόμαστε πολλές φορές πώς θα είναι η ζωή μας περπατώντας ένα συγκεκριμένο δρόμο. Τι έχετε να πείτε για την ιεροσύνη, τι είναι για σας η ιεροσύνη, 20 χρόνια μετά. Μετά. Νομίζω ότι ήταν, και 20 χρόνια πριν. Ότι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Καταρχάς, αυτή η φλόγα που είπες, νομίζω είναι μια φλόγα. Ναι. Είναι μια φλόγα. Η οποία φλόγα σιγά σιγά δυναμώνει. Και είναι και μια λαχτάρα η ιεροσύνη. Είναι μια λαχτάρα για κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσδιορίσεις, δηλαδή... Είναι ένας νομίζω, πόθος, δηλαδή. Ένας πόθος, ναι. Είναι... Νομίζω ότι αν... Βαθύς. Νομίζω ότι και ο Θεός λίγο εκτός ήταν εκείνη η ώρα να πάρεις την απόφαση αυτή, βέβαια, μαζί με τους κατάλληλους ανθρώπους, ναι. Έτσι. Ναι. Με έναν τρόπο νομίζω ότι ο Θεός σκοτίζει το νου, δηλαδή δεν έχουμε πλήρη επίγνωση για το πού πάμε, πού πάμε να μπούμε, σε τι διαδικασία πάμε να μπούμε. Ίσως και αυτό συμβαίνει γιατί με έναν τρόπο οθούμαστε. Νομίζω ότι αυτή η λαχτάρα που λέω, ξέρεις όταν λαχταράς κάτι, δεν το πολύ σκέφτεσαι. Ναι, ναι, το κάνεις, ας πούμε, γιατί ναι, το θέλω, το λαχταράω. Ναι, ναι. Έτσι τη βιώνω την εικόνα της ιεροσύνης που είχα μπροστά μου και έτσι τη βιώνω και μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει. Δυσκολίες, αρκετές, γιατί... Ναι, ναι. Στη χειροτονία μας έτσι φέρνουμε μια, κουβαλάμε μια παρακαταθήκη. Ναι. Αλλά ο Θεός δίνει πολλές ευλογίες και μας δίνει την δύναμη να προχωρήσουμε. Είναι μια λαχτάρα, η οποία λαχτάρα αυτή συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια, δόξα στον Θεό. Χαιρόμαστε πραγματικά πολύ για αυτή την συνομιλία. Και εγώ χαίρομαι που σας φιλοξενούμε εδώ στον Άγιο Αντώνιο και μας κάνατε αυτή την τιμή να έρθετε. Η τιμή είναι δική μας και καταλαβαίνω ότι από τα λεγόμενά σας έρχεστε σε αντίθεση με μία φράση που υπάρχει και λέει ότι είπαμε όλοι να αγαπήσουμε αλλά κανείς δεν αγάπησε πρώτος. Μέσα στην ενορία, μέσα στην εκκλησία υπάρχει αυτό το θάρρος να αγαπήσουμε πρώτοι. Αυτό... Αφού μας αγάπησε εκείνος πρώτος, βέβαια, να ακολουθήσουμε κι εμείς και να αντιστρέψουμε το κλίμα, το καθημερινό και τη ζωή μας από τα σκοτάδια στο φως. Η αγάπη που βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι η αληθινή αγάπη. Είναι το αντίδωρο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Και τώρα εδώ ξέρεις είναι λίγο, μου πατάς ένα κάλο να το πω έτσι απλά. Γιατί στην εποχή μας υπάρχει πολλή αγαπολογία. Η έννοια της αγάπης έχει χάσει την... Μάλλον η λέξη αγάπη έχει χάσει την έννοια της. Ο καθένας λέει ότι αγαπάει. Ναι. Αλλά η χωρίς αγάπη... Ευθύνη. Χωρίς ευθύνη, ακριβώς, πολύ σωστά. Η αγάπη αποδεικνύεται στην πράξη και στην ώρα της. Ναι. Εδώ βιώνουμε την αληθινή αγάπη, ναι, πραγματικά. Άδολη αγάπη και αγάπη χωρίς ανταλλάγματα. Γιατί τέτοια αγάπη μας έδωσε ο Κύριος. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο. Βεβαίως δεν φτάνουμε τη δική του αγάπη, έτσι, γιατί εκείνος έκανε τα πάντα για μας. Ναι. Αλλά έχοντας πρότυπο την αγάπη του Χριστού προς εμάς, προς το ανθρώπινο γένος, θα πρέπει αυτή την αγάπη να επιδιώκουμε κι εμείς. Την αγάπη χωρίς αντάλλαγμα. Και βεβαίως αυτή είναι μια πορεία, θα λέγαμε, σταυρική, έτσι, και με το σημείο του σταυρού. Δηλαδή και το είναι και οριζόντια. Άνθρωπος προς άνθρωπο και κάθετα
η αγάπη ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα από τους Αγίους μας, με τον Αββά Δωρόθεο, που διαβάζουμε στα σκητικά του Αββά Δωρόθεο, με τον Τροχό, που λέει ότι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι μια σχέση, μπορούμε να το δούμε σαν ένα τροχό. Στο κέντρο του τροχού είναι ο Θεός, στον άξονα είναι οι άνθρωποι, και αν πούμε ότι η πορεία μεταξύ ανθρώπου και Θεού είναι μια ακτίνα, βλέπουμε ότι όσο η κάθε ακτινούλα που ξεκινάει από τον κάθε άνθρωπο που είναι στην περίμετρο αυτού του κύκλου έχει μια πορεία προς το κέντρο που είναι ο Θεός, βλέπουμε ότι αυτές οι ακτίνες όσο πλησιάζουν τον Θεό πλησιάζουν και μία την άλλη. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το Αββά Δωρόθεο αυτό, το οποίο δείχνει πως είναι μια σχέση, η σχέση αυτή της επικοινωνίας και της αγάπης μεταξύ ανθρώπου και Θεού, είναι και σχέση αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς το Θεό μέσα. Είστε κατηγορηματικότατος. Ναι. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη αγάπη που δεν έχει τον Θεό μέσα, είναι μια fake. Είναι μια fake. Είναι η μας, ναι. Σε άπτες στα ελληνικά. Ναι. Αγάπη. Ναι. Μια λανθάνουσα αγάπη. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για τη συνομιλία. Ήταν χαρά μου που ήρθατε και μας επισκεφθήκατε εδώ στο Κερατσίνη, στον Άγιο Αντώνιο. Ο Άγιος Αντώνιος, ο καθηγητής Σερήμου που τον λέμε εμείς, είναι ένας Άγιος των πρώτων αιώνων και παρόλα αυτά, εμείς έχουμε συνεχώς την παρουσία του εδώ πέρα. Καταλαβαίνουμε τη χάρη του. Ο παππούς μας λέμε εδώ πέρα. Και ναι, πραγματικά έτσι τον αποκαλούμε, ο παππούς μας. Και νιώθουμε αυτή την σκέπη του και την προστασία του και την ευλογία του. Και αυτή την ευλογία και την προστασία του την ευχόμαστε και σε εσάς, σε όλους τους συντελεστές και στο Αντίφωνο. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος.